Συνολικά 12 χρόνια φυλάκισης επιβλήθηκαν στον 67χρονο Έλληνα πολίτη Συριακής καταγωγής Μοχάμεντ Αμάρ Αμπάρα. Ο Αμπάρα είχε εξαφανιστεί επί 30 ημέρες αφού είχε απαχθεί από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Μετέπειτα έγινε γνωστό ότι κατηγορείται από την Τουρκία για πολιτική και στρατιωτική κατασκοπία υπέρ της Ελλάδας. Είναι μια άλλη ντροπιαστική εξέλιξη για τη χώρα μας. Απήχθη ενώ περπατούσε σε δρόμο της Κωνσταντινούπολης και είχε πάει στη γειτονική χώρα για να αγοράσει χαλιά, καθώς εμπορευόταν τάπητες. Τον κατηγόρησαν για κατασκοπία και ουσιαστικά λόγω ηλικίας τον καταδίκασαν σε θάνατο, αφού πάσχει από βαρύ καρδιακό νόσημα. Οι δικηγόροι του καταγγέλουν βασανισμό επί 38 ημέρες από τη σύλληψή του και φρυδίθε να ομολογήσει. Η οικογένειά του παρά τις εκκλήσεις τους προς το Υπουργείο Εξωτερικών δυστυχώς έμειναν ολομόναχοι. Και εμείς τον γραμματέα της τουρκικής προξενείου στη Ρόδο και το μάγειρα του πλοίου που φωτογράφιζε τα ελληνικά πλοία και την αλλαγή φρουρά στο Καστελόριζο, αμφότερους Έλληνες στην υπηκότητα, τους αφήσαμε ελεύθερους με μικρό καταδίκες το Δεκέμβριο του 2021.